7 ολόκληρους μήνες πρέπει να περιμένει μια ηλικιωμένη γυναίκα όσο του καταφέρει να δει το γιατρό που έχει τόση ανάγκη. Αυτό το έχουμε καταγγείλει εμείς τώρα καιρό. Βρήκαν αφορμή τώρα τον κορονοϊό και διώχνουν τον κόσμο να πηγαίνει στα ιδιωτικά κέντρα. Η ίδια απευθύνθηκε για ραντεβού σε πνευμονολόγο στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου και έμεινε άφωνη όταν άκουσε να της λένε πως το μόνο διαθέσιμο πρωινό ραντεβού είναι για το Σεπτέμβριο του 2021. Δεν χρειάζεται να φοβάμαι ότι θα πεθάνω από κορονοϊό. Θα πεθάνω από άλλες αρρώστιες. Είναι δυνατό να μου κλείνουν ραντεβού για πνευμονολόγο το Σεπτέμβριο? Παρότι η γυναίκα τόνισε πως είναι επίγονα εξεταστεί από πνευμονολόγο και πως η ίδια δεν έχει την ευχέρεια να απευθυνθεί σε ιδιώτη, τίποτα δεν άλλαξε, αφού δυστυχώς δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Δεν μπορεί, δεν έχει λεφτά. Δεν έχουν να περάσουν. Δεν έχουν να πάρουν τα φάρμακά τους, κυρία Καλλιωτάκη. Έρχονται στο σωματείο και ζητούν άλλος 20, άλλος 50 για να συμπληρώσουν να πάρουν τα φάρμακά τους. Το πρόβλημα είναι γνωστό και στη διοίκηση. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει μιλώντας στο neacrete.gr ο διοικητής του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Η αλήθεια είναι ότι καθυστερούν τα ραντεβού. Όλο αυτό όμως ισχύει βάσει των οδηγιών του Υπουργείου, σύμφωνα με τις οποίες μειώνονται όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού, τα απογευματινά και τα προγραμματισμένα χειρουργεία. Μόνο τα έκτακτα περιστατικά αντιμετωπίζονται κανονικά. Είναι φοβερή η κατάσταση. Και από την άλλη, βλέπεις η κυβέρνηση που κάνει το μαύρο άσπρο για να πείσει τον κόσμο ότι οι αντιεργατικές, αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζει σε βάρος των εργαζομένων, των συνταξιούχων, είναι για το καλό τους. Μάλιστα, ο ίδιος ο κύριος Τερζάκης καλεί τους ασθενείς με επίγουσα ανάγκη να απευθύνονται στον ίδιο, ώστε να αναζητούν μαζί μια λύση.